Αυτό φαίνεται καθαρά στην εισαγωγή που έχει ο Άγιος Νικόδημος στη Φιλοκαλία. Και εκεί το λέει ξεκάθαρα ότι η σωτηρία είναι η θέωση. Δεν ακούει κάθαρση. Ναι. Ναι, αυτά δεν είναι κουτάκια. Έτσι. Τέλειωσα με την κάθαρση, πάμε στο φωτισμό. Τέλειωσα με αυτά. Έτσι. Αν δεν προσέξει ο άνθρωπος και από τη θέωση μπορεί να κατέβει κάτω-κάτω. Έτσι. Βλέπεις ο Απόστολος Πέτρος είχε θέωση στο Θαβόρ. Είχε εμπειρία θεώσεως. Είδε το άξιστο φως. Και μετά αρνήθηκε τον Χριστό. Ο ίδιος άνθρωπος. Κανείς δεν είναι εξασφαλισμένος. Αλλά εκείνο που πρέπει να αγωνιζόμαστε πάντα είναι αυτό, η θέωση. Βέβαια. Το οποίο βέβαια ξεκινάει με τη μετάνοια. Το βασικό είναι αυτό. Και μην νομίζετε ότι είναι εύκολο πράγμα η μετάνοια. Είναι δώρο Θεού. Αλλά δίνεται σε αυτούς που αγωνίζονται. Ένας που μετανοεί θα ταπεινώνεται, θα κάνει υπακοή, θα έχει νηστεία, θα έχει εγκράτεια γενικότερη, θα προσέχει τις αισθήσεις του, όλα αυτά. Πώς δείχνεις στον Θεό ότι μετανοείς, αν δεν κόβεις τα αίτια της αμαρτίας, έτσι. Γι' αυτό έλεγε και ο Αββάς Ισάκος Σύρος, δώσ' μου, Θεέ μου, μετάνοια ολόκληρο, ολοκληρωμένη μετάνοια. Και ο Άγιος Πέσος το ίδιο έλεγε, να προσεύχεις στον Θεό να μου δίνει καλή μετάνοια. Έτσι.